1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ζέστη και αλλοπαλλές διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα στην Κρήτη, μετά από εργοστασιακή βλάβη στα ελληνοπεράματα και εκπεριτροπής διακοπές, καθώς η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ενέργεια. Για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, καλωσορίζοντας το δελτίο τη Βάλια Μπούη. Βάλια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αγγέλα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά λοιπόν μιλάμε, μάλλον όπως όλα δείχνουν τα δεδομένα, για ένα αρκετά δύσκολο καλοκαίρι, με δεδομένο από άποψη ηλεκτροδότησης, με δεδομένο ότι χθες υπήρξαν αρκετές περιοχές που βρέθηκαν στο σκοτάδι, δοκιμάστηκαν αφού οι διακόπτες κατέβηκαν, προκαλώντας σίγουρα, αν μη τι άλλο, απόγνωση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Mm-hmm. Μιλάμε για διακοπές που σημειώθηκαν σε Ηράκλειο, Χανιά, σε Λασίθι, ακόμα και Ερέθυμνο. Όπως μας είπε άλλωστε και ο κύριος Γιάννης Βρέντζος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, ήταν ένα ελεγχόμενο mini blackout που έπληξε ολόκληρη την Κρήτη. Και αυτό γιατί, για να μην υπάρξει, εξαιτίας του ότι υπήρξε αυξημένη ζήτηση εχθές, το σύστημα της ΔΕΗ, το υπάρχουν, δεν μπορεί να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη κατανάλωση. Και για το λόγο αυτό ελήφθη απόφαση από τα κεντρικά να υπάρξουν εκπεριτροπής διακοπές ρεύματος σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες άλλες συνέβησαν, επαναλήφθηκαν οι διακοπές, σε κάποιες άλλες διήρκησαν αρκετή ώρα, σε κάποιες άλλες όχι. Το θέμα είναι ότι το σύστημα τελικά άντεξε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, καθώς ξεπέρασε η ζήτηση τα 215 ΜΒ και συνομιλώντας με τον κύριο Βρέντζο μας εξέφρασε και την ανησυχία του για το τι μπορεί να επακολουθήσει από εδώ και στο εξής, με το δεδομένο ότι έχουμε Ιούνιο, περιμένουμε Ιούλιο και Αύγουστο με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και το ενδεχόμενο να υπάρξει blackout στο νησί σίγουρα δεν έχει αποφευχθεί, είναι ορατό. Από εκεί και μετά ζήτησε και εκείνος από την πλευρά του την κατανόηση των καταναλωτών, όσο αυτό είναι εφικτό. Από ό,τι μας είπε, έγινε το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει εχθές. Mm-hmm. Δεν υπήρξε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος σε όλη την Κρήτη. Ήταν σε διάφορες περιοχές και για όσο το δυνατόν λιγότερες ώρες. Ούτως ή άλλως η βλάβη μπορεί να έχει αποκατασταθεί, αλλά η ζήτηση εξακολουθεί να παραμένει μεγάλη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές περιοχές. Εξού φαντάζομαι και ο φόβος του κυρίου Βρέντζου. Ακριβώς. Βέβαια σήμερα από ό,τι μας είπε έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Σίγουρα θα υπάρξουν και δύσκολες μέρες, σίγουρα θα υπάρξουν και μέρες καύσωνα, που αυτό φοβούνται στη ΔΕΗ, τις μέρες του καύσωνα που η ζήτηση αυξάνεται. Σήμερα είναι μια καλή μέρα όπως μας την χαρακτήρισε, λόγω και των βοριάδων που επικρατούν. Δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, το παρακολουθούν φυσικά. Ας ελπίσουμε να έχουμε... Mm-hmm. Παρακολουθούμε και εμείς την εξέλιξη. Σίγουρα ο ίδιος ζητάει την κατανόηση για μία ακόμα φορά των πολιτών. Και όπως σας είπα, δεν μιλάμε μόνο για το Ηράκλειο, μιλάμε και για το Ρέθυμνο. Εκεί χθες δοκιμάστηκε αρκετά ορεινός μυλοπόταμος. Στα Χανιά υπήρξαν διακοπές σε Σούδα, Κροτήρι, Βαμβακόπουλο, Τσικαλαριά, Γάλατα. Και σαφώς εδώ στο Ηράκλειο μιλάμε για το κέντρο, για την Έλκαρνα, Σότοκα, Τζαμπάτη, Φοινικιά, Μασταμπά, Κορώνη, Μαγαρά, Ανατολικά Προάστια και περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Από τη ΔΕΗ ανακοινώθηκε επίσης ότι λόγω των διακοπών ρεύματος της ΔΕΗ σήμερα Τρίτη, 25 Ιουνίου, παρουσιάζεται καθυστέρηση στην διανομή του νερού στις περιοχές Βασιλιές, Σύλλαμος Μαραθίτης, Άγιος Ιωάννης Κνωσού, Φιλοθέη, Λοφούπολη, καθώς και στην οδό Φλαμπουριάρη και στην περιοχή της Άνω Αλικαρνασσού. Περισσότερες πληροφορίες στον πενταψήφιο αριθμό 11122, χωρίς κωδικό κλήσης 281-0 για εσάς που αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα προβλήματα. Την Πέμπτη υπογράφεται η μία τουλάχιστον σύμβαση παραχώρησης για τα κοιτάσματα της Κρήτης, η παραχωρησιούχος κοινοπραξία, την οποία συνθέτουν ο Αμερικανικός κολοσσός της Exxon Mobil, ο Γαλλικός Όμιλος Total και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ειδοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας Περιβάλλοντος να προσέλθουν για τις υπογραφές.
Επιστροφή από σήμερα Τρίτη στην κανονικότητα των διακυμάσεων της θερμοκρασίας για την Κρήτη στο πλαίσιο πάντα της καλοκαιρινής περίοδου περιμένει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Η απομάκρυνση της θερμής αερίας μάζας, η οποία μας επηρεάζει από τα νότια, και η σταδιακή αποκατάσταση του βόρειου ρεύματος στο Αιγαίο θα προκαλέσει και την υποχώρηση της θερμοκρασίας, αναφέρει. Τα νεότερα στοιχεία μάλιστα δείχνουν πως για αύριο Τετάρτη θα εκδηλωθεί μια θερμική αστάθεια το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα της Κρήτης, δημιουργώντας νεφώσεις οι οποίες πρόσκυρα θα εμφανιστούν αυξημένες, ενώ περιορισμένες είναι και οι πιθανότητες για κάποια ασθενή παροδική βροχή σε τοπικό και μόνο επίπεδο. Δύο μήνες μετά την απόφαση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο του έργου, που είναι κοινοπραξία δύο εργοληπτριών εταιριών, διαμόρφωση οδών άξονα δικαιοσύνης είδης λεωφόρος Καλοκαιρινού με προϋπολογισμό μελέτης 4.596.000 ευρώ, η Νέα Κρήτη αναδεικνύει σήμερα το παρασκήνιο που ακολούθησε την απόφαση αυτή, με αποτέλεσμα η τύχη της να είναι στον αέρα. Το έργο να έχει εκτελεστεί με τα βία στο 40%, καθώς πέραν της συμβατικής υποχρέωσης εκτέλεσής του, σε 18 μήνες είμαστε ήδη στην εκπνοή του δεύτερου μήνα από τους 6 που δόθηκαν ως επιπλέον παράταση για την υλοποίησή του. Με υπογραφή του Δημάρχου επιστρατεύουν το Υπουργείο Υποδομών να καθαρίσει με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δήμο. Έτσι, ο ανάδοχος του έργου εξασφάλισε την συνένεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας να μην εξεταστεί η ένστασή του από αυτό, αλλά από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών στην Αθήνα, όπως ενδεχομένως ο ίδιος να θεωρεί πιο ευνοϊκό το περιβάλλον για να γίνει δεκτή και να μην κηρυχθεί έκπτωτος. Είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού και οι καταγγελίες για διακοπή της υδροδότησης από τις γειτονιές και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου φθάνουν η μία μετά την άλλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ηρακλείου, Δημήτρης Βρύσαλης, επισημένοντας. Σήμερα η Αγία Τριάδα, χθες το Σκαλάνι, τις προηγούμενες μέρες οι Μεσαμπελιές, το Κέντρο και οι Ανατολικές Συνοικίες. Άρα γι' αυτό εννοούσε η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού, όταν προεκλογικά δήλωνε στον Ηρακλειώτη ότι λύνει οριστικά το πρόβλημα του νερού στο Ηράκλειο, ότι πριν καλά καλά φτάσουμε στην αποκορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν δεν θα έχουν τα σπίτια μας νερό. Παγκρίτια συνάντηση όλων των συνταξιουχικών σωματείων στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου σήμερα το πρωί. Περικοπές συντάξεων, μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή τους, αντικείμενο της συνάντησης αυτής, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Οίκανομου Ηρακλείου, Ανδρέα Κρύαρα, στον 984. Παράλληλα, καθορίστηκε και το πλαίσιο δράσης τους για το επόμενο διάστημα. Η έλλειψη παιδονευρολόγου στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού προβληματίζει γονείς και σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο. Οι ευθύνες αφορούν το Υπουργείο Υγείας, τη ΔΥΠΕ και τη διοίκηση του νοσοκομείου που άφησαν να απογυμνωθεί μία υγειονομική μονάδα με μοναδική προσφορά και πρωτοποριακές διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με νευρολογικά ελλείμματα, επισημαίνει το σωματείο. Στις επισημάνσεις του επίσης, η πληγία στο νοσηλευτικό τομέα, καθώς τα τμήματα του νοσοκομείου λειτουργούν καθημερινά με προσωπικό ασφαλείας, αφού οι μηδαμινές προσλήψεις των τελευταίων χρόνων με την παράλληλη αποχώρηση λόγω συνταξιοδοτήσεων οδήγησαν στη μείωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Στο πανεπιστημιακό, όπως σημειώνει το σωματείο, οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού είναι 350 και για το 2018 το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων ήταν 2 νοσηλευτές. Σήμερα χτυπάτε διπλά, κύριε Βρυσέλη. Γιατί? Καλό σας μεσημέρι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, η κατάσταση καθημερινά δυσκολεύει για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους. Τελευταίο, αν θέλετε, πρόβλημα σοβαρό για τους γονείς παιδιών με προβλήματα σε σχέση νευρολογικά ήταν η αποχώρηση, η παρέτηση της γιατρού της μοναδικής που είχε το Πανεπιστημιακό του Νοσοκομείου, της παιδονευρολόγου. Και εδώ υπάρχουν παρέτηση η οποία προέκυψε πότε? Προέκυψε πριν κάποιες εβδομάδες, ακριβώς λόγω του ότι η ίδια δεν εκδήλωσε την επιθυμία να συνεχίσει, επειδή δεν κρίθηκε, αν θέλετε, σαν επικουρικός πανεπιστημιακός δάσκαλος. Πέρα από αυτό, το βασικό είναι ότι ένα δημόσιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν μπορεί να μην έχει αυτή τη πολύ συγκεκριμένη και πολύ πολύτιμη ειδικότητα. Ειδικότητα που, αν θέλετε, βλέπει πάρα πολλά παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως με επιληψίες, σπασμούς, απώλειες συνείδησης,
κεφαλαλγίες, δηλαδή προβλήματα που πολλές φορές αντιμετωπίζουν οι οικογένειες σε όλο το νησί. Η αποχώρησή της, η παρέτησή με την της... αποχώρησή της, τα παιδιά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να γνωρίζει και ο κόσμος, ναι, τα περιστατικά αυτά από πού εξυπηρετούνται. Κοιτάξτε να δείτε, η προσωρινή λύση που έδωσε η διοίκηση μέχρι αρχές Ιουλίου είναι με να τα βλέπει κάποιος γιατρός από το Βενιζέλιο, παιδονευρολόγος, αλλά από αρχές Ιουλίου και μετά, επί της ουσίας, δεν θα γίνονται δεκτά νέα περιστατικά. Η λύση που βεβαίως εμείς μετά την παρέμβαση που κάναμε, τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε και μπορεί να έχει πληροφορηθεί και ο ρεκόντικος λαός, είναι ότι έχει γίνει προκήρυξη επικουρικού προσωπικού, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα έρθει και μέχρι να έρθει τι θα γίνουν με αυτά τα παιδιά που έχουν θεραπείες, που πρέπει να κλειστούν ραντεβού, είναι επανέλεγχοι παιδιών. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό λέμε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ευθύνη ακριβώς, γιατί απουσιάζει από το ίδιο ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμός και για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη και στελέχωση ιατρικών εξειδικεύσεων. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζεται ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε έναν γιατρό όλα αυτά τα χρόνια. Που για τους διάφορους λόγους παραιτήθηκε. Νοσηλευτικό προσωπικό. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πονεμένη ιστορία. Μια πονεμένη ιστορία που πλέον. Μα γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί σήμερα ήρθατε με τα δύο στα δύο, γι' αυτό κύριε Βρυσέλη. Γιατί η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο και τώρα να σας πω και την τελευταία εξέλιξη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον βάρδιες τμήματων σε διαφορετικά κτίρια γίνονται από κοινού με προσωπικό από δύο διαφορετικές κλινικές. Δηλαδή έχουμε νοσηλεύτρια που κάποιες ώρες είναι στο δεύτερο κτίριο στο ισόγειο και μετά πάει στο τρίτο κτίριο στο δεύτερο όροφο για να καλύψει βάρδιες, ακριβώς γιατί απουσιάζει προσωπικό νοσηλευτικό, όχι μόνο λόγω των συνταξιοδοτών, όχι μόνο λόγω του καλοκαιρινών αδειών, αλλά λόγω της συστηματικής υποστελέχωσης. Το τελευταίο εξάμηνο τώρα που συζητάμε, κυρία Δουλγεράκη, το νοσοκομείο είναι μείον δύο μόνιμους νοσηλευτές με στοιχεία επίσημα της διοίκησης. Και όλα αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι σταθεροποιεί, ότι παίρνει κόσμο, εμείς τα ακούμε και τα βλέπουμε βερεσέ. Γιατί τέλος του Αυγούστου φεύγει, μάλλον αρχές Αυγούστου φεύγουν ήδη 7 νοσηλευτές με μπλοκάκι. Άρα θα είμαστε ακόμα πιο λιγότερο προσωπικό. Η κατάσταση μας είναι πλέον εξαντλητική για τους εργαζόμενους. Παίρνουν άδειες οι συνάδελφοί μου γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι εξωθενωμένοι και σωματικά και ψυχολογικά. Και με αυτή την έννοια, εμείς την Δευτέρα θα προχωρήσουμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση, ακριβώς λέγοντας ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ότι τώρα πρέπει να έρθει μόνιμο προσωπικό, ότι τώρα πρέπει να μπορούμε να έχουμε ανάπαυση ημερήσια όπως προβλέπει ο νόμος, να μην καταπατούνται εργασιακά μας δικαιώματα. Τώρα πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε τις άδειές μας και να μην χρωστούνται ρεπό που αυτή τη στιγμή σε πολλά τμήματα είναι εκατοντάδες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που νομίζουμε ότι πλέον πρέπει και η ίδια κοινωνία, προφανώς μέσα από το ραδιόφωνο, το γνωρίζει, πρέπει να συμπαραταχθεί, να παλέψει μαζί μας, γιατί ένας εργαζόμενος που και γιατρός και νοσηλευτής που είναι, αν θέλετε, και ξεκούραστος και μπορεί και ανταπεξέρχεται, είναι πολύ καλό και ποιοτικό για τους ασθενείς. Για όλα αυτά, λοιπόν, παράσταση διαμαρτυρίας 1η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της διοίκησης του νοσοκομείου. Μάλιστα. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλό μεσημέρι, κύριε Δουγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι. Yes. Αύριο Τετάρτη 26 Ιουνίου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ανοίγει τις πόρτες του στην έδρα του στο Ηράκλειο για να υποδεχθεί την κοινωνία της Κρήτης και ειδικά τους μαθητές Λυκείου του Νησιού. Στόχος της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα 11 ακαδημαϊκά τμήματα του νεότερου Ελληνικού Πανεπιστημίου, τα αντικείμενα που αυτά θεραπεύουν, τις προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων και φυσικά τις δυνατότητες που παρέχονται για τη συνέχιση των σπουδών τους. Η εκδήλωση ξεκινά στις 6 το απόγευμα και κεντρικό σημείο αναφοράς είναι το κτίριο της Σχολής Επιστημών Υγείας. Στο περιστήλιο της σχολής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες για κάθε ένα από τα 11 ακαδημαϊκά τμήματα, τα οποία ήδη βρίσκονται στο μηχανογραφικό δελτίο και τα οποία θα υποδεχθούν συνολικά περισσότερους από 2.000 φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2019. Θα μπορούν παράλληλα να συζητήσουν με μέλη ΔΕΠ του κάθε τμήματος, να παρακολουθήσουν ενημερωτικές παρουσιάσεις και φυσικά να πάρουν μαζί τους σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σοκράτη Φαμελού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το αναπτυξιακό έργο
που αφορά στην προστασία από τη διάβρωση της ακτής Καστρή Κερατόκαμπος του Δήμου Βιάνος. Το έργο αφορά στην κατασκευή έργων προστασίας από διάβρωση της ακτής στα νότια παράλια με μήκος 1200 μέτρα περίπου. Κύριε Μπαριτάκη, καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουγεράκη. Εγκεκριμένη όρημη μελέτη, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια εδώ σαν Δήμος Βιάνου, μια προσπάθεια που διέτησε πάνω από 5 χρόνια, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μελέτη, μια μελέτη που ήταν για την αποκατάσταση της ακτής περίπου 1200 μέτρα στους οικισμούς Καστρή και Κερατόκαμπο, αναδρομικά του λιμένα Καστρίου. Είναι η αποκατάσταση της διάβρωσης, είναι πολλά τα λιμενικά έργα που πρέπει να γίνουν και είναι και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μελέτη. Να σκεφτείτε μόνο ότι πρέπει να γνωμολογήσουν 18 φορείς τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που να σας δώσω τη δυσκολία. Υπάρχει ένας υπάλληλος που ασχολείται για όλη την Ελλάδα με τέτοιου είδους μελέτες. Και αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες, διότι πολλές φορές οι υπηρεσίες ζητούσαν διορθώσεις, ζητούσαν παρεμβάσεις, ζητούσαν αλλαγές. Όμως με επιμονή, με καθημερινή πραγματικά. Με πόσους υπαλλήλους εσείς? Εντάξει, εμείς η τεχνική υπηρεσία έχει ένα μηχανικό. Δεν έχουμε δεύτερο μηχανικό. Ένα μηχανικό εσείς. Ένας υπάλληλος πάνω στο Υπουργείο. Νομίζω ότι είναι μια καλή αναλογία. Ακριβώς. Και ένας υπάλληλος του Υπουργείου, ο οποίος πρέπει να κάνει για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη δυσκολία σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο έργο. Δεν είναι εύκολα τα έργα αυτά, τα λιμενικά έργα. Η διαβρώσεις, η αποκατάσταση των διαβρώσεων, που σημαίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και μέσα στη θάλασσα, με τους ύφαλους, με τους μόρους που πρέπει να γίνουν, με τις σημάσεις που απαιτούνται. Καταφέραμε όμως και είναι η μοναδική μελέτη αυτή τη στιγμή που θεώρησε σε επίπεδο Κρήτης και από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζει διάβρωση αυτών σε τόσο μεγάλο μήκος παραλία. Διότι σκεφτείτε ότι όταν η παραλία είναι πάνω από 500 μέτρα, τότε πηγαίνει κατευθείαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι τοπικά. Μέχρι 500 μέτρα οι άδειες εκδίδονται εδώ από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Από εκεί πάνω υποχρεωτικά μεταβάζονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, επειδή θεωρούνται έργα μεγάλης κλίμακας. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το ευχάριστο γεγονός με μια προσπάθεια που σας είπα και χρηματοδότηση να το ξεκαθαρίσουμε αυτό της μελέτης από έσοδα του Δήμου Βιάνου. Ο Δήμος Βιάνου κάλυψε όλα τα έσοδα των μελετών αυτών. Και έχουμε σήμερα την οριστική μελέτη και μπορούμε να ευελπιστούμε και να ζητήσουμε και τη χρηματοδότηση πλέον για να προχωρήσουν και να γίνουν αυτά τα αναγκαία έργα στον τόπο μας. Πόσο μια χρόνο κράτησε η μελέτη? Η μελέτη ξεκινήσαμε το πρώτο στάδιο το 2013, το δεύτερο στάδιο το 2014 και σήμερα έχουμε 2019 που πήραμε την έγκριση. Από εδώ και κάτω αναζητείτε λοιπόν τα χρήματα. Ευελπιστείτε. Μόνο τα χρήματα. Ωραία. Ευελπιστείτε, αφού έχετε πραγματικά ολοκληρώσει ή έχετε κάνει ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο κράτησε στα 5 χρόνια. Από εδώ και κάτω ευελπιστείτε να μπει η πρώτη τσάπα, να γίνει το πρώτο, να μπει το πρώτο λιθαράκι πότε? Θεωρητικά, κυρία Δουγκεράκη, αν αύριο είχαμε τη χρηματοδότηση, σε 10 μέρες μπορούσαμε να την πατήσουμε. Σας λέω δηλαδή, αν δηλαδή πάρουμε κωδικό, θεωρώ μετά τις εκλογές και είχαμε κάνει ήδη συζητήσεις σε προχωρημένο στάδιο, θα έλεγα, με Υπουργεία, με την Περιφέρεια, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, που είναι κεντρικά το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα κεντρικά να χρηματοδοτήσουν τέτοιο ύψος μελετών, τέτοιο ύψος έργων. Τώρα βέβαια είναι οι εκλογές, οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία. Μετά τις εκλογές όμως θα είναι ο πρώτος στόχος αυτός, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Θεωρώ ότι μια τέτοια μελέτη δύσκολα θα κάποιος θα τη χρηματοδοτήσει. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο των τόπων μας, που πρέπει να πούμε επίσης και ήδη έχουμε δημοκρατήσει τον βιολογικό καθαρισμό και τα δίχτυα αποχέτευσης του Καστρίου και Ατόκαμπου ύψος 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχουν δημοκρατηθεί και είμαστε στην διαδικασία να υπογραφεί σύμβαση. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος και αυτή η μελέτη έχει γίνει ορίμανση από το Δήμο της Βιάνου.
και ήδη εξασφαλίσαμε τις πιστώσεις και το δημοπρατήσαμε το έργο αυτό, αλλά και δημοπρατήσαμε και άλλο ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, την ασφαλτόσταση της οδού που ξεκινάει από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, περνάει το Άγιο Πνεύμα, περιοχή Καψάλη, μέσα στην παραλία, ένα σημαντικό έργο σε μια τουριστική περιοχή που το ζητούσαν εκεί οι κάτοικοι και αυτό χρηματοδοτήθηκε με και εντάχθηκε με 450.000 ευρώ που πρόλαβε ο Φιλόδημος. Βλέπετε ότι παρά τις δυσκολίες, με ένα σωστό προγραμματισμό, με υπομονή αλλά και με επιμονή, διεκδικούμε και αυτό που το μήνυμα είναι ένα, ότι όταν δουλέψεις, όταν ετοιμάσεις τις μελέτες, διότι εκεί είναι μεγάλη καθυστέρηση, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι οι καθυστερήσεις δυστυχώς γίνονται στις εγκρίσεις των μελετών. Επειδή είναι πολλές οι υπηρεσίες που πρέπει να χρηματοδοτήσουν, όταν όμως φτάσουμε στην και έχουμε έγκριση μελετών, δύσκολα μπορεί κάποιος να σφραγιστεί να μην εντάξει ένα έργο που το έχει ανάγκη το. Ευχαριστώ κύριε Μπαρυτάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η δοκιμαστική πλεύση του πλοίου που θα εκτελεί τη γραμμή Πειραιάς Μήλος, Σαντορίνη και Ρέθυμνο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ταξιδεύοντας Σκήνα που διοργανώνει το Μουσείο Καζαντζάκη, η εναλλακτική σκηνή εθνικής λυρικής σκηνής θα παρουσιάσει την όπερα για παιδιά και νέους στο Αιδώνη του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος. Το έργο θα παρουσιαστεί στο Κινηματοθέατρο Αστόριο τη Δευτέρα 8 Ιουλίου, 9 το βράδυ και την Κυριακή, με δύο παραστάσεις στις 6 και στις 9 το βράδυ. Την ενοχή των 8 από τους 9 κριτικούς πρότεινε ο εισαγγελέας έδρας για την υπόθεση του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Παράλληλα, προτάθηκε η αθώωση του ενός σύμφωνα με το ελευθεροστύπος.gr και με αυτόν τον τρόπο η εκδίκαση σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Οι 8 κριτικοί κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ' εξακολούθηση για την υπόθεση του άτυχου σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής των Ιωαννίνων. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε πως ήταν εξαιρετικά δύσκολη η υπόθεση και στη συνέχεια πρότεινε την ενοχή των 8 και την αθώωση του ενός. Ο εισαγγελέας περιέγραψε το Γιακουμάκη ως ένα ήσυχο και ευγενικό παιδί, ενώ έκανε λόγο για συμμορία αναφερόμενος στην παρέα των κριτικών. Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθούν οι ισχυρισμοί της παρέας πως όσα έκαναν στο Βαγγέλη ήταν στα πλαίσια της πλάκας. Συναγερμός σε πυροσβεστική και καύτα ξημερώματα λόγω τροχαίου στην επαρχιακή οδό Ρέθυμνος Πύλης στο ύψος του οικισμού 3 Μοναστήρια. 4 άτομα απεγκλώβησε η πυροσβεστική υπηρεσία μέσα από το αυτοκίνητο. Ανήλικοι Πολωνοί τύφλα στο Μεθύσι έσπαγαν καθρέφτες αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκατοντάδες λαθρέα μπουκάλια αλκοόλ, τσικουδιά και λικέρ εντόπισαν ιδιοκτικές αρχές σε αποδίκες της Μεσαράς. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί ενέρχονται σε 18.195 ευρώ. Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Μήνυμα υπέρ της αυτοδυναμίας εξέπεμψε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση για οποιοδήποτε λόγο, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει ότι τότε η μόνη κυβέρνηση που θα μπορεί να σχηματιστεί είναι μία που εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι. Εθνική συνεννόηση. Αν αυτό θέλουν οι Έλληνες, τότε δεν πρέπει να μας δώσουν ισχυρή εντολή, επειδή αισθάνομαι ότι δεν θέλουν αυτό το ενδεχόμενο, είπε. Προβάδισμα 10,5 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της εταιρείας ΜΑΚ για λογαριασμό του Αντένα εν ώψη των εκλογών. Η δημοσκόπηση δίνει επτακομματική βουλή, ενώ τόσο η Χρυσή Αυγή όσο και η Ελληνική Λύση βρίσκονται στο όριο εισόδου στο Κοινοβούλιο, καθώς συγκεντρώνουν ποσοστό 3,2%. Οριστικοποιήθηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου έχουν συσταθεί 250 εκλογικά τμήματα και 4 ετεροδημοτών. Ο αριθμός των εκλογικών τμήματων έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις περιφερειακές αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές και γι' αυτό κρίνεται απαραίτητο κάθε ψηφοφόρος να ενημερωθεί εκ νέου σε ποιο εκλογικό τμήμα είναι εγγεγραμμένος. Ανασύρονται από το αρχείο οι μηνύσεις Σαμαρά Βενιζέλου και Αβραμόπουλου στην υπόθεση Νοπάρτης. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Ξένη Δημητρίου, έκανε δεκτό ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα το αίτημα του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, Ιωάννη Αγγελή, για ανάσυρση από το αρχείο των μηνύσεων.
Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Απριλίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη ρύθμιση των οφειλών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που αντικατέστησε τον νόμο Κατσέλη. Την Παρασκευή 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του ΚΕΟ, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31 Μαΐου 2019. Ξεκινά σήμερα, 25 Ιουνίου, η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου. Θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΟΓΑ και του ΟΑΕ. Την 5η 27 του μήνα θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων ταμείων, του Υπουργείου Εργασίας, του ΝΑΤΕ και του ΚΕΑΝ, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος. Την 3η 2 Ιουλίου θα καταβληθούν οι επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑΠ, πρώην ΕΤΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το επίδομα ενοικίου στέγασης. Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 4η 3 Ιουλίου σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι με πλειοψηφία η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως προκειμένου να εξετάσει τη νέα πρόταση των ακτοπλών που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των απληρωμάτων της ακτοπλοείας. Η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε με ψηφοφορία της κατά τη διάρκεια της νύχτας κείμενο το οποίο καθιστά εφικτή την επιστροφή της Ρωσίας σε αυτή, εξέλιξη που αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος μιας θεσμικής κρίσης με τη Ρωσία που κράτησε 5 χρόνια. Η ένταση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνα μακροπρόθεσμα δεν θα ωφελήσει καμία πλευρά, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Ταμείο ανησυχεί ότι οι εντάσεις στο εμπόριο θα οδηγήσουν σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον περί επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, δήλωσε ότι τα γεράκια κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο διψούν για πόλεμο και απεχθάνονται τη διπλωματία. Η κυβέρνηση στο Μεξικό ανέπτυξε περίπου 15.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς στα σύνορα με τη ΣΥΠΑ, εντός των ορίων της συμφωνίας που σύναψε με την Ουάσιγκτον για να ανακοπούν ήρωες ετούντων άσυλο και μεταναστών προς βορρά, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω της Crete TV για να στηρίξει την εθνική ομάδα κατά των 19 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ που ξεκινά το Σάββατο στο Ηράκλειο έκανε ο διεθνής και άσος της ΑΕΚ Νίκος Ρογκαβόπουλος. Η ιστορία έγραψε τα ξημερώματα ο Γιάννης Αντετοκούμπνο καθώς πραγματοποίησε μια εκπληκτική σεζόν με τους Bucks στην κανονική διάρκεια του NBA και λίγο μετά τις 6 το πρωί αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.